οι άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη σπίτι, ιδίως στο κέντρο. Ξεκινήσαμε μια καμπάνια εδώ και κάποιο διάστημα, συγκέντρωση υπογραφών, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το άρθρο 5 του κανονισμού λειτουργίας, με βάση το οποίο πολίτες, δημότες του Δήμου μπορούν να ζητήσουν να συζητηθεί θέμα αρμοδιότητας του Δήμου από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και το αίτημα ήταν να μπορέσει ο Δήμος να πάρει αποφάσεις συγκεκριμένες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που να προστατεύουν τις ενοικιαστές θέσεις από την εξενικτάφηση των ενοικίων και το βασικό να ζητήσει ο Δήμος από την κεντρική διοίκηση να ενεργοποιηθεί για την περιοχή της Θεσσαλονίκης ο περιορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης όπως προβλέπεται από το νόμο 4472-17, παράγραφο 8 του άρθρου 111. Έχουμε συγκεντρώσει περίπου 800 και κάτι παραπάνω υπογραφές δημοτών, δημοτισών και κατοίκων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Σας θα τις επιδώσουμε και ελπίζουμε σύντομα να συζητηθεί το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ωραία. Κύριε Γαζάκη, εγώ θέλω να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία που πήρατε να μαζέψετε τις υπογραφές, να κινητοποιηθείτε. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς δημότες μας. Είναι αλήθεια αυτό που καταθέτει ότι οι τιμές έχουν πειναχθεί, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε όμως με ειδικούς που ξέρουν και είναι βαθύς γνώστες του θέματος αν αυτή η εκτείναξη των τιμών οφείλεται πράγματι στο Airbnb. Λοιπόν, ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει αποφασίσει να κάνει μια ειδική συνεδρίαση ενημερωτικού χαρακτήρα στις 4 Μαρτίου για αυτό το θέμα και μετά από δικό σας αίτημα και μετά από την κινητοποίηση που λάβαμε υπόψη μας ότι κάνατε. Και ανάλογα με αυτή την ενημερωτική, ας πούμε, πώς θα εξελιχθεί αυτή η ενημερωτική συνεδρίαση, θα προβούμε ίσως σε κάποιο ειδικό θέμα σε επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.